εξής. Κανένα να μας στερήσει το βίντεο την Κυριακή. Τώρα ακόμα φαίνεται ότι συνεδριάζει ο ΑΣΕΑΔ. Ο Λιοξίνη να πάρει πρωτάθλημα στο σπίτι του 4 χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι για σας να υπάρχει όντως ο κόσμος, αυτό που ονειρεύεται ο εραστέχνης αθλητής που δεν τον έχει τον κόσμο την περισσότερη χρονιά μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό. Μας αρέσει να παίζουμε στον κόσμο μας και ιδίως σε ένα τέτοιο τελευταίο παιχνίδι, αν πράγματι είναι με την παρουσία του κόσμου, πιστεύω ότι θα το κατακλείσει το Παπαστράτιο και θα έρθει να πανηγυρίσει μαζί μας την κατάκτηση του τίτλου. Θέλουμε να γίνει αυτό. Θα νιώσουμε κι εμείς πολύ ωραία και αυτό θα χαρούνε και θα τους το ανταποδώσουμε. Μακάρι να γίνει. Κάποιες ανησυχίες και στο τρίτο οκτάλεπτο που μίλησες στους παίκτες σου, σε είδαμε να έχεις κάποιες ανησυχίες. Ήταν επειδή θέλεις να γίνουν όλα τέλεια ή εντόπισες κάποιο πρόβλημα, συγκέντρωση, οτιδήποτε τέτοιο? Δεν είναι πρόβλημα. Όλοι θέλουν να γίνονται τέλεια, αλλά κάτι το οποίο είναι μόνιμος εχθρός μας φέτος είναι το να μην σέβεσαι τον αντίπαλο, να μην σέβεσαι τον εαυτό σου και την προσπάθεια που κάνεις. Έστω για 2 λεπτά σε ένα παιχνίδι, τελικά ναι, μην το κερδίζεις και να το κερδίζεις να μην φοβήθηκα να το χάσουμε. Ναι. Αλλά θέλω αθλητές τέτοιου επίπεδου να παίζουν στον ίδιο ρυθμό σε όλο, και να κάνουν την ίδια προσπάθεια σε όλο στη διάρκεια του παιχνιδιού. Να μην χαλαρώνουν ποτέ και να μην σνομπάρουν σε εισαγωγικά κανένα διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ.